Μπήκα προετοιμασία στην Καλών Τεχνών και κάτσα εκεί πέρα κυρίως. Και του φώναζα πολλές φορές. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό και το ένα και το άλλο. All people still think that English Yakuza. Ο μεγάλος νικητής λοιπόν είναι ο Ανδρέας το Σλούκου. Το παιδί ήταν πάρα πολύ ταλαντούχο. Πάμε Λονδίνο έτοιμοι. Και πάμε έτοιμοι, ναι. Και το έχει απογειώσει πια. This is like your drawings. Yeah, yeah. Wow. Life is together mixed with the tattooing, you know, because it goes on the skin forever. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Taekwondo. Σήμερα πραγματοποιείται η τρίτη μέρα του 10ου Athens Tattoo Convention. Στο πλαίσιο του συνεδρίου γίνεται και ένας διαγωνισμός από τον Jägermeister για νέους tattoo artists. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την κουλτούρα του tattoo στην Ελλάδα, τους διαγωνιζόμενους και να μιλήσουμε με τους κριτές. Το πρώτο convention στην Αθήνα έγινε πριν από 16 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια το τατού πέρασε σε ένα ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ανάλογα, το convention χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο χώρο και μετακόμισε στο Taekwondo για να δεχτεί τους καλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες από την Αθήνα, την υπόλοιπη χώρα, αλλά και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής που έβαλαν την πόλη στο ημερολόγιο τους. Στους διαδρόμους, ανάμεσα από τα περίπτερα, με τα μοτεράκια να βουίζουν ασταμάτητα, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει οικογένειες με τα παιδιά τους δίπλα στους hardcore fans που δύσκολα βρίσκει στο δέρμα τους κομμάτι χωρίς μελάνη. Πριν από μερικές εβδομάδες, το Jägermeister ξεκίνησε το διαγωνισμό Art in the Skin, καλώντας νέους tattoo artists από την Ελλάδα να εμπνευστούν και να αποστάνουν στη σελίδα του Jäger στο Facebook δικά τους πρωτότυπα artwork για tattoo. Τα 10 που συγκέντρωσαν τα περισσότερα like κοσμούν σήμερα το περίπτερο του Jägermeister στο Athens Tattoo Convention. Εδώ θα γίνει η δεύτερη και σημαντικότερη φάση του διαγωνισμού, καθώς μια κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους διάσημους καλλιτέχνες John Dix και Mike the Athens, θα αναδείξει ανάμεσα σε αυτά τα 10 σχέδια τον μεγάλο νικητή. Το έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να παρευρεθεί στο διεθνές London Tattoo Convention, αλλά και να έχει μια face-to-face συνάντηση με τον John Dix, έναν από τους πιο διάσημους tattoo artists στον κόσμο. I am co-owner of Seven Doors Tattoo in London and I specialize in Tibetan, Thailand, Hindu, mixed with geometric things. Κάνω τατούς για 27 χρόνια. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου σε βάθος χρόνου που ήταν το tattooing και που έχει πάει τώρα. I was impressed because yeah, you know. He was impressed that 10 people finally made it to the Jägermeister thing. What are you expecting from the person that's going to come to have the seminar with you in London? I expect that they really want and will make good use of it. So they come ready, you know, to learn, and because I'm going to do it, I'm going to take it very seriously. So I expect them to be serious about it. Life is together mixed with the tattooing, you know? It's like the passion all together and going for it all the way because it goes on the skin forever. How different is the tattoo culture in Japan to Greece? Oh, you know Japan. You know, Japan has a huge social stigma about tattooing, but here is a totally opposite. When you say social stigma, would you like to say something more about that? Well, social stigma, that means that old people still think tattooing is Yakuza, but young people now changing mind. Thank you very much, Thank you very much. Thank you very much. Παρακαλώ, παρακαλώ. Το Jägermeister θα βραβεύσει το μεγάλο νικητή. Ο μεγάλος νικητής, λοιπόν, που θα ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο και θα έχει τη χαρά και τη τιμή να του κάνει σεμινάριο ο John Dix είναι ο Ανδρέας το Σλούκου από το στούντιο Anaconda. Θα μας μιλήσει λίγο για την εμπειρία σου στο διαγωνισμό. Πολύ πίεση γραφικά. Αυτό γενικά ήθελα να καταφέρω βασικά το ακατόρθωτο ας πούμε, γιατί μου κερδίθηκε πολύ λίγος χρόνος. Οπότε πρέπει μέσα σε 5 μέρες να κάνω κάτι τέτοιο. Αν θα ανανεώσουμε τώρα, δηλαδή, την επόμενη φορά που σε βρούμε στην προετοιμασία. Ευχαριστώ.
Σάββατο, μια πολύ ζεστή μέρα, 9 το πρωί, και εγώ βρίσκομαι στη Ραφίνα και έχω έρθει να συναντήσω τον Ανδρέα, τον νικητή του διαγωνισμού. Θα μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την καθημερινότητά του, τι τον έκανε να ασχοληθεί με τον κόσμο του τατού, πώς είναι η ζωή του σε σχέση με τη σχολή του στην Καλών Τεχνών, και φυσικά θα τον ακολουθήσουμε στο τατού στούντιο στο οποίο εργάζεται. Καλημέρα. Τι είναι? Καλά είσαι? Καλά, μια χαρά. Θυμάσαι, είχαμε γνωριστεί στο κονβένσιο. Ναι, σε θυμάμαι. Και αρχίζει στην αρχή με τη ζωγραφική και αυτά. Και του φώναζα πολλές φορές, λέω, όχι, δεν μου αρέσει αυτό και το ένα και το άλλο. Και πολλές φορές έκανε κρυφά. Και μου λέγανε, ηλεκτρολόγο, έχει λεφτά και αυτά, και το παίρνω, εγώ το πάω στη σχολή. Ηλεκτρολόγος. Και μου λέει, μάνα, εγώ πώς μπήκα, έτσι βγήκα. Άρχιζε μετά, με ξέρεις. Με τα σχέδια. Τα σχέδια, το ένα το άλλο. Μπήκα προετοιμασία στην Καλών Τεχνών και κάτσα εκεί πέρα κυρίως. Μίλα μου λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρω τώρα είσαι τριτοετής, σωστά? Τρίτο έτος, ναι. Πώς ενώνονται αυτά τα δύο? Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εδώ είναι το δωμάτιο. Εδώ πέρα είναι κάποια κομμάτια. Και επίσης αυτό είναι μια σειρά από πορνοστάρ, δεν ξέρω. Μίλα μας λίγο γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά βασικά ήταν τα πρώτα λάδια που είχα κάνει με πινέλο. Για τη σχολή? Όχι, ήταν προσωπικό το θέμα. Αυτό το έχεις κάνει εσύ? Ναι. Είσαι hip-hop-ass από ό,τι έχω μάθει. Εντάξει, ξέρεις. Πέρα από το τατού, έχεις ασχοληθεί και με άλλες υποκουλτούρες? Skate. Γκράφιτι έκανα μια περίοδο. Έβρισκα ένα καλό σχέδιο σχετικά και το έκανα. Δηλαδή, μπορεί να κάνω κάθε 3 μήνες. Αυτό πάντως θα το βάραγα άνετα. Τις αρέσουν τα old school. Ναι. Από ό,τι βλέπω. Λίγο. Αυτό είναι συνέχεια από αυτή τη σειρά. Ήταν για περίοδο, από ό,τι κατάλαβα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από τη Ραφίνα και να πάμε στο στούντιο Aces, εκεί που ο Ανδρέας δουλεύει όταν δεν έχει μαθήματα στη σχολή του. Στο δεύτερο έργο. Γεια σας. Ο Αντώνης, ο ιδιοκτήτης. Καρήκαμε. Ο Άννη που θα του βάλω στα του, φίλος μου. Καλησπέρα. Εδώ δουλεύουμε. Αυτά είναι τα σχέδια που μου έλεγες πριν. Αυτά που έχω βαρέσει, ναι. Αντώνη, είσαι ιδιοκτήτης του Anaconda Tattoo Studio. Ακριβώς. Με τον Ανδρέα πώς γνωριστήκατε? Τον Ανδρέα είδα ένα τατουάζ που είχε κάνει στο σπίτι του, στο γαμπρό του, και του ζήτησα να μου το γνωρίσει, να έρθει το μαζί, να τον εδώ, έχουμε τι ταλέντο έχει. Το παιδί ήταν πάρα πολύ ταλαντούχο. Εξελιχθήκαμε και στην πορεία, του έδειξα κάποια πράγματα εγώ, πήγε και στην Καλών Τεχνών και το έχει απογειώσει πια. Λέω που βάζω πιο πάνω, θα σου έλεγα πάρα πολύ μικρό. Πιο πάνω δεν έπαιζε με τίποτα. Αυτό το θέλει πιο μικρό, αλλά πιστεύω δεν ταιριάζει. Όχι, εκεί πέρα είναι fit. Φαίνεται περίεργο όταν κάποιος θέλει να γεμίσει με τατού πολύ γρήγορα? Η πρώτη σκέψη μου είναι ότι είναι ποζεράς, ας πούμε, και θέλει απλά να το προλάβει να το κάνει όλο, να γίνει στην παραλία. Τελειώσατε? Ναι. Άννη. Ναι. Άντεξες. Ναι, χαρά. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ανδρέα, είδαμε μερικές από τις προσωπικές του δουλειές και διαπιστώσαμε πόσο αγαπάει το να χτυπάει τατουάζ. Η επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα είναι Σεπτέμβρης, στο αεροδρόμιο, λίγο πριν την πτήση μας για Λονδίνο. Είναι περασμένες 7 και βρισκόμαστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έφτασα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Και πάμε Λονδίνο έτοιμοι? Και πάμε έτοιμοι, ναι. Ανδρέα, μόλις φτάσαμε Λονδίνο και είναι μεσημέρι και πάμε καπάκια στο convention. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ήθελες να κάνεις όταν φτάσουμε εκεί? Το πρώτο πράγμα είναι να φάω για αρχή. Υπάρχει κάποιος πέρα από τον John Dix που έχεις συγχωρήσει βάση δουλειάς ή που θα ήθελες? Κοίτα, για αρχή θα ήθελα να δω, ας πούμε, τους τρίλους που είναι Πορτουγκαλοί, Πορτάντο, ας πούμε, και τέτοια. Μετά θα ήθελα να δω και κάποιους άλλους που είναι άλλο στυλ από αυτό που κάνω. Mm-hmm. Όπως είναι ο Victor Chill, ας πούμε, που κάνει Kelly Violet. Παρά τις 4 ώρες πτήσης και το αρκετό περπάτημα μέχρι το convention, ο Ανδρέας παραμένει ανυπόμονος, καθώς έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά στη ζωή του να βρεθεί ανάμεσα σε τόσους πολλούς διεθνούς φήμης καλλιτέχνες μαζεμένους στο ίδιο σημείο.
άλλο στυλ από το κλασικό, το coil, είναι rotary. Σαν πιο πολύ σαν στυλό, τι που ξέρεις, γιατί το κρατάς έτσι, ας πούμε. Πελάζει και εδώ πέρα η βελόνα έτσι. Α, οκ. Το έπαθλο που κέρδισε ο Ανδρέας με το διαγωνισμό του Jägermeister Art in the Skin ήταν ένα σεμινάριο με τον John Dix, βασικό tattoo artist στο 7 Doors Tattoo Studio. Να το. Το βρήκαμε. Hey, John Dix. Remember from Athens? How are and you? Andreas. So we'll be seeing you tomorrow. You're off to judge a competition now. Good luck. Ελλάδα ή μη, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το τατουάζ δεν είχε πάντα την αποδοχή που έχει τώρα. Ανήκε σε ομάδες πέραν της νόρμας. Ήταν ενδεικτικό ανθρώπων του περιθωρίου, φυλακόβιων, ναυτικών, αλήτικων προσωπικότητων. Σήμερα υπάρχει μια μεταστροφή σε αυτή τη λαϊκή εντύπωση, όπως δείχνουν και τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα 30% στις ηλικίες 16 με 34 έχει τουλάχιστον ένα τατού. Κάτι που ξεκίνησε κάποτε σαν φάση σε παιδικά δωμάτια, καταλήψεις ή καταστρώματα, έχει γίνει σήμερα μια βιομηχανία και έχει ξεφύγει από τα αυτοσχέδια μοτεράκια και τα μελάνια από στυλό μπικ. Αυτός είναι ο Νίκο Χουρτάντο, στο Black Anchor, ό,τι ξέρω. Και κυρίως κάνει ρεαλιστικό με χρώμα. Από ό,τι βλέπω κάνει... Εντάξει, κάνει με το μοτεράκι που λέγαμε πριν που θέλεις. Ναι, 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 το ανάλαβα. Πώς σου φάνηκε? Με ενθουσίασε γενικά η όλη φάση εδώ πέρα με το κομβέ. Καμία σχέση με όσα έχω πάει μέχρι στιγμής. Αύριο, John Dix. Άλλο επίπεδο εκεί, σεμινάριο. Ναι. Οπότε να πάμε να ξεκουραστούμε. Ναι, και... θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Εχθές βράδυ, η κούραση δεν μας άφησε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη, αλλά σήμερα ξυπνήσαμε νωρίς και πριν το ραντεβού μας στο 7 Doors Tattoo Studio, έχουμε χρόνο για μια σύντομη τουριστική βόλτα, μιας και είναι η πρώτη φορά του Ανδρέα στο Λονδίνο. Οι φήμες λένε ότι αν πέσεις στον Τάμεση, βγαίνοντας σου φυτρώνει τρίτο πόδι στο μέτωπο. Στο είναι μέτωπο, τόσο βρώμικος. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Το διάσημο 7 Doors Studio του John Dix βρίσκεται στο Shoreditch, μία από τις πιο hip γειτονιές στα ανατολικά του Λονδίνου. Ο John Dix είχε υποσχεθεί στον Ανδρέα ότι εκτός άλλων θα τον αφήσει να παρακολουθήσει να χτυπάει ένα τατού. Again. Nice to see you. How are you? Nice to see you. That's Yes, this is the design for the customer that we will do today. Great. So, are you going to show me also your work? Yeah. This is like your drawings? Yeah. Wow. Super nice, man. I'm going to learn a lot of stuff today. And this is incredible. Very good. Thank you. Hey, good to meet you. How are you? Thanks for coming. So you see, I did the outline like this, very simple, and I'm gonna do the stencil. I think you know, you do the same with my hand, you know, before in the beginning. No. Now? Yeah, no. If it gets broken, then you have to start again, and then you start the tattoo, and you are tired already. Always dry. I do try, but I use these shavers. They are the ones from the hospital. It's so easy. Okay. A lot of women are telling me, "Oh, where can I buy to do the legs?" Όταν πάρεις την απόφαση να βάλεις μελάνι πάνω στο δέρμα σου για πάντα, ανήκεις πλέον σε μια μεγάλη αδερφότητα χωρίς σύνορα. Σήμερα από το στούντιο στο Λονδίνο βλέπουμε έναν Ισπανό να κάνει τατουάζ σε έναν νεαρό Βρετανό και να τον παρακολουθεί ένας Έλληνας. Επίσης πέρασαν σπουδαίοι καλλιτέχνες από την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να χαιρετήσουν τον John Dix και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για ένα επόμενο convention ή για ένα επόμενο τατού. Thanks for everything. Thank you for your time. Sander, keep doing good work. Thank you. Do you have a last piece of advice? Just work. Draw non-stop. No parties, yeah. Nothing. Only no women. Only drawing. Το τέλος μιας μεγάλης μέρας, ξέρω. Επιτέλους μια μπύρα. Τι κρατάς από σήμερα, πώς σου φάνηκε? Πέρασα πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα εν τέλει.
έμαθα πράγματα, τα συγκράτησα και γυρίζω πίσω, ελπίζω πιο δυνατός, ας πούμε. Και γεμάτος. Ναι, εννοείται. Θα πω τώρα τη στιγμή μας. Και σαν όντερα.